αυτέ είναι έξι συχνέ παρενέργειε τη βιταμίνη D. Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τον άνθρωπο. Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού και η έλλειψή τη έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγεία. Όμω, η υπερβολική συγκέντρωση τη βιταμίνη αυτή στο σώμα είναι δυνατό να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Υπάρχουν δύο τρόποι να λάβει κάποιο τη βιταμίνη. Είτε από την έκθεσή του στον ήλιο, είτε μέσω τη διατροφή και των συμπληρωμάτων του. Αλλά, αύξηση των επιπέδων τη σε υπερβολικό βαθμό δημιουργείται μόνο μέσω τη συλλήψη συμπληρωμάτων διατροφή και όχι λόγω τη έκθεση στον ήλιο, αφού ο οργανισμό δεν απορροφά περισσότερη βιταμίνη από αυτή που χρειάζεται για να καλύπτει τι ανάγκε του μέσου του ήλιου. Τι μπορεί λοιπόν να προκαλέσει η υπερβολική λήψη βιταμίνη D, αυξημένα επίπεδα στο αίμα. Αν και μια συγκέντρωση τη τάξη των 30 ng ανά ml τυπικά θεωρείται επαρκή, το βιταμίν D κάνσιλ συνιστά το άτομο να διατηρεί επίπεδα που κυμαίνονται μεταξύ 40 και 80 ng ανά ml, ενώ ω ταξικά θεωρούνται τα επίπεδα άνω των 100 ng ανά ml ενώ ως τοξικά θεωρούνται τα επίπεδα άνω των 100 NG ανά ML. Μία έρευνα σε 20.000 ανθρώπους για 10 χρόνια βρήκε πως μόνο 37 από αυτούς είχαν τιμές πάνω από 100 NG ανά ML και μόνο μία γυναίκα είχε τοξικά επίπεδα 364 NG ανά ML, καθώς έπαιρνε συμπλήρωμα D386.000 IU την ημέρα για δύο μήνες. Το συμπέρασμα αυτή τη έρευνα ήταν πως είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιο να ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο, ακόμη και αν λαμβάνει μεγάλη δόση τη βιταμίνη σε μορφή συμπληρωμάτων. Αυξημένα επίπεδα σβηστίου. Η υπερβολική λήψη τη βιταμίνη D μπορεί να αυξήσει υπερβολικά τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα και να προκαλέσει τα παρακάτω συμπτώματα. Στομαχικέ διαταραχέ όπω εμετού, διάρρεια, ναυτία και πόνο στο στομάχι. Κόπωση, ζαλάδα και σύγχυση. Η υπερβολική δίψα. Τάση για συχνή ούρηση. Ναυτία, εμετή, ανορεξία. Σύμφωνα με μια μελέτη σε 10 άτομα που είχαν αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στον οργανισμό του εξαιτία υπερβολική λήψη βιταμίνη D, 4 ανέφεραν ναυτία και μετού και 3 ανορεξία. Ανάλογα ήταν και τα συμπεράσματα άλλων ερευνών, καθώς μια γυναίκα που έπαιρνε δοσολογία μεγαλύτερη κατά 78 φορέ από τη συνιστόμενη ανέφερε ναυτίες και απώλεια βάρους. Διάρρεια, δυσκυλιότητα, πόνο στο μάχη. Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν από άτομα που έπαιρναν υπερβολικές δόσει D3 για να διορθώσουν κάποια έλλειψη της βιταμίνης από τον οργανισμό για διάστημα μερικών μηνών. Τα συμπτώματα αυτά υποχώρησαν σύντομα έπειτα από τη διακοπή τη θεραπεία. Απόλύα οστική μάζα αν και η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη σωστή απορρόφηση του ασβεστίου από τον οργανισμό και συμβάλλει στη διατήρηση τη υγεία των οστών, η υπερβολική δόση έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια τη οστική πυκνότητα, καθώ οδηγεί σε μείωση των επιπέδων μια άλλη εξίσου σημαντική βιταμίνη, τη K2, που φροντίζει το ασβέστιο να απορροφάται από τα κόκαλα. Γι' αυτό τον λόγο, είναι πολύ σημαντικό όσοι λαμβάνουν μεγαλύτερε ποσότητε D να παίρνουν και συμπλήρωμα K2 και να τρώνε τροφέ που την περιέχουν. Προβλήματα στου νεφρού. Η υπερβολική λήψη τη βιταμίνη D φαίνεται πω δημιουργεί προβλήματα στα νεφρά σύμφωνα με έρευνα. Μπορεί να προκληθούν μέτρε ω σοβαρέ βλάβε και γι' αυτόν τον λόγο η δοσολογία που λαμβάνετε δεν θα πρέπει να ξεπερνά αυτή που ορίζει ο γιατρό σα. Το συμπέρασμα. Η ημερήσια δόση τη βιταμίνη D σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 4.000 IU και σε όλη τη διάρκεια τη θεραπεία ο ασθενή θα πρέπει να παρακολουθείται από τον γιατρό του και να ελέγχει τακτικά τα επίπεδα τη βιταμίνη D στο αίμα του. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε σχόλιο με την άποψή σας.